Φίλες και φίλοι, γεια σας και καλώς ήρθατε σε ένα ακόμη tutorial σχετικά με την Python και πώς προγραμματίζουμε στην κονσόλα και όχι γραφικά. Στο σημερινό tutorial θα μιλήσουμε για τη μέθοδο bind, την πανίσχυρη θα έλεγα μέθοδο bind, η οποία μας επιτρέπει ουσιαστικά να δέσουμε μια συνάρτηση με ένα συμβάν που προκλήθηκε από το χρήστη σε κάποιο γραφικό στοιχείο. Τα περισσότερα γραφικά στοιχεία widgets τα έχουμε δει, οπότε με τη μέθοδο bind, ξαναλέω, μπορούμε να η μέθοδο bind μας επιτρέπει ουσιαστικά να δέσουμε μια συνάρτηση με ένα συμβάν, ξαναλέω, που προκλήθηκε σαν φωτογραφικό στοιχείο από το χρήστη, και έτσι έχουμε με αυτόν τον τρόπο τη δυνατότητα να χειριστούμε πάρα πολλά συμβάντα, τα οποία θα τα δούμε αναλυτικά σήμερα ποια είναι αυτά, καλώντας φυσικά την κατάλληλη συνάρτηση. Τη μέθοδο bind την είχαμε δείξει στο προηγούμενο tutorial που προσπαθούσαμε να αλλάξουμε το background color ενός Canva. Την είχαμε δει πολύ βιαστικά, γι' αυτό σήμερα, ξαναλέω, θα τη δούμε πολύ αναλυτικά. Πάμε λοιπόν, απλά σήμερα δεν θα γράψω κάποιο πρόγραμμα, αντίθετα θα σας δείξω κάποια προγράμματα που τη χρησιμοποιούν για να πάρετε μια ιδέα και για το πόσο πανίσχυρη και ισχυρή είναι. Πάμε λοιπόν να ανοίξουμε... Νομίζω έχω ένα φάκελο που έχει ήδη μέσα διάφορα προγράμματα με τη μέθοδο NATOS, μέθοδο bind. Ας πάμε εδώ στη ζωγραφική. Λοιπόν, εδώ έχω γράψει ένα πολύ απλό προγραμματάκι που, όπως θα δείτε, κάποια στιγμή σε κάποιες εντολές υπάρχει εδώ το widget μας, στη συγκεκριμένη περίπτωση είναι ο canvas, και μετά ακολουθεί η μέθοδος dot, βλέπουμε, τελεία bind, και μάλιστα έχω χρησιμοποιήσει 3. Αυτό το προγραμματάκι θα σας τα εξηγήσω τρέχοντας αυτό το πρόγραμμα. Εδώ είναι το ωραίο τώρα. Αν τρέξω λοιπόν αυτό το πρόγραμμα, ουσιαστικά έχουμε φτιάξει ένα Canva. Τι κάνει αυτό το πρόγραμμα? Θα δείτε μόλις τώρα που θα προσπαθήσω να εξηγήσω τη μέθοδο bind. Λοιπόν, θα κρατήσω πατημένο το αριστερό κλικ και, όπως θα δείτε, θα αρχίσει να γράφει σαν το πινέλο της ζωγραφικής με χρώμα μπλε. Θα προσπαθήσω να γράψω εδώ τη λέξη widget, και όπως βλέπετε, όση ώρα έχω κρατημένο το αριστερό κλικ, ξαναλέω κρατημένο, δηλαδή πατημένο προς τα κάτω, αυτό γράφει μπλε. Όταν το αφήνω δεν γίνεται τίποτα. Αυτό δεν πάβει να είναι ένα από τα συμβάν που έχει προκαλέσει ο χρήστης. Δηλαδή πατάει το αριστερό κλικ και, όπως βλέπουμε, γράφει μπλε. Αυτό είναι ένα συμβάν, ένα event. Άρα, αφού είναι ένα συμβάν, ένα event που προκαλεί ο χρήστης, η μέθοδο bind, όπως θα δούμε τώρα εδώ μέσα στην παρένθεση, θέλει δύο πραγματάκια. Το ένα είναι το event, δηλαδή το γεγονός. Αυτή τη στιγμή, ξαναλέω, το γεγονός είναι που προκαλεί ο χρήστης ότι πατάει, κρατάει πατημένο το αριστερό κλικ. Και χρειαζόμαστε και έναν handler, το λεγόμενο χειριστή. Για widget μπορεί να έχουμε όποιο entry θέλουμε, όποιο widget θέλουμε, ένα entry, ένα label, το ίδιο το αρχικό μας παράθυρο window. Εδώ έχουμε το Canva, ξαναλέω, στη συγκεκριμένη περίπτωση έχουμε φτιάξει τον Canva, τον έχουμε PW. Οπότε έχουμε δέσει με τη συνάρτηση, όπως θα δούμε εδώ, painted blue, και event γεγονός β1 motion, αυτό θα δούμε είναι όταν ο χρήστης πατάει πατημένο
το αριστερό κλικ, έχουμε δέσει λοιπόν με αυτή τη συνάρτηση τον Canva μας, w.bind. Ξαναλέω, για widget μπορούμε να βάλουμε όποιο θέλουμε, μπορεί να έχουμε κάποιο button, κάποιο entry, κάποιο label, όλα αυτά τα 20 τέλος πάντων που έχουμε περίπου δείξει μέχρι τώρα. Λίγα πράγματα για το event. Α, και πριν από αυτό, γιατί θα δείτε τώρα μια κόκκινη γραμμή ξαφνικά να έρχεται, ενώ τόση ώρα σας έλεγα ότι κρατώντας ο χρήστης το αριστερό κλικ πατημένο, το χρώμα έγινε μπλε. Άμα δούμε και εδώ λίγο παρακάτω, έχω γράψει στη θέση, όπως είπαμε, του event, εδώ V3 Motion, και μάλιστα μετά Painted Red. Το V3 Motion είναι ένα άλλο event, ένα άλλο γεγονός, το οποίο το σύνδεσα με ένα νέο χειριστή, μια νέα συνάρτηση. Προς το παρόν αγνοήστε, αν και τα έχουμε πει εδώ πως φτιάχνουμε κύκλους. Τέλος πάντων, κρατήστε ότι κρατώντας το δεξί κλικ πατημένο, ουσιαστικά του έχω πει να γράφει κόκκινα. Ουσιαστικά φτιάχνει κύκλους, αλλά δεν τους βλέπετε καλά, είναι πολύ μικρή όση ώρα κρατάω πατημένο, και έτσι έχουμε την ψευδέστηση ότι ζωγραφίζουμε με ένα πινέλο. Τώρα πάμε πάλι στη θεωρία στη σύνταξη. Το event ουσιαστικά, ας τα ξαναγράψω μπλε, οπότε θα κρατάω το αριστερό κλικ πατημένο, δεν είναι τίποτα άλλο από ένα string, δηλαδή από ένα αλφαριθμητικό. Που σημαίνει πρέπει να το βάλουμε είτε σε μονά είτε στα διπλά, αυτά εδώ τα κλασικά αυτάκια, αλλά χρειαζόμαστε για κάτι άλλο αυτά εδώ. Συνήθως εγώ τα ξεχνάω και μετά δεν δουλεύει τίποτα, και λέω γιατί τα ξεχνάω προφανώς. Ήδη έχουμε δει δύο ονόματα γεγονότων, θα πούμε και ποια είναι έτσι τα πιο τα συνηθέστερα. Προς το παρόν είδαμε το V1 Motion, το V3 δεν είδαμε το V2, το οποίο δεν θέλω και να το πατήσω γιατί θα μου καθαρίσει όλο τον καμπά. Το V2 αναφέρεται στο μεσαίο, στο μεσαίο κουμπί του ποντικιού, δηλαδή αν πατήσω τώρα τη ροδέλα εδώ, θα το κάνω προς το τέλος, θα τα σβήσει, οπότε δεν θέλω να το κάνω αυτή τη στιγμή. Λοιπόν, τα βασικά events, μια λίστα μάλιστα όλων αυτών μπορείτε να βρείτε πολύ απλά αν γράψετε Tafkinter Bind Events. Ωραία, το είχα γράψει και πριν. Τα συνηθέστερα λοιπόν, ξαναλέω έτσι, το πρώτο όρισμα της μεθόδου bind είναι αλφαριθμητικό που περιγράφει το συμβάν. Το δεύτερο, είπαμε, είναι ο χειριστής συμβάντων. Πάμε να δούμε εδώ τα συνηθέστερα, τα οποία είναι τα εξής. Θα προσπαθήσω και να το μεγαλώσω λίγο. Λοιπόν, γράφοντας λοιπόν button 1, προφανώς αναφερόμαστε όταν ο χρήστης θα έχει πατήσει αριστερό κλικ. V1 Motion, έτσι, η παύλα είναι σημαντική εδώ να μπει, το ίδιο και εδώ, είναι αυτό που κάνουμε τώρα που πατούσα πατημένο το αριστερό κλικ. Button Release 1 όταν απελευθερώνει το αριστερό κλικ. Double Button 1 όταν κάνει διπλό αριστερό κλικ ο χρήστης, τι θα γίνεται. Enter είναι όταν ουσιαστικά ο δείκτης του ποντικιού εισήλθε πάνω από ένα widget, τι θα γίνεται άμα, ξέρω εγώ, πηγαίνουμε το δείκτη του ποντικιού πάνω σε ένα label ή πάνω σε ένα entry ή πάνω σε ένα button. Το leave όταν ο δείκτης του ποντικιού εξήλθε, ουσιαστικά έφυγε δηλαδή από το στοιχείο. Υπάρχουν πάρα πολλά,
υπάρχει το focus in, focus out, είναι το return που ουσιαστικά έχει πατήσει ο χρήστης το enter. Είναι αρκετά ακόμα, είναι και το escape από τα συνηθέστερα, δηλαδή τι θα γίνει όταν ο χρήστης πατήσει το escape, το backspace και αυτό όταν ο χρήστης πατήσει το πλήκτρο ή το tab ή το caps lock, το end, το home, το delete, είναι αυτά εδώ που βλέπουμε. Επίσης πολύ βασικό είναι το key. Όταν ο χρήστης δηλαδή πατήσει κάποιο πλήκτρο του πληκτρολογίου, και θα δούμε ότι αυτό εδώ είναι τα ωραία, ότι το πλήκτρο πατήθηκε μπορεί να εντοπιστεί από τις ιδιότητες του αντικειμένου event, γιατί όπως θα πούμε, που είναι εδώ που τρέχουμε το πρόγραμμα, το χάσαμε, όχι, ωραία, ουσιαστικά αυτό το event είναι ένα αντικείμενο και διαθέτει κάποια χαρακτηριστικά, και θα δείτε ότι με βάση αυτά τα χαρακτηριστικά θα μπορούμε να εντοπίσουμε και τα πλήκτρα, έτσι, και τις συντεταγμένες που πάτησε ο χρήστης, αλλά και τα πλήκτρα. Τι άλλα συνηθέστερα συμβάντα έχουμε εδώ? Υπάρχει και το shift up, αν κρατάει ουσιαστικά το πάνω βελάκι μαζί με το shift. Αυτά λοιπόν είναι τα περισσότερα και συνηθέστερα γεγονότα που μπορεί να προκαλέσει ο χρήστης. Δεν είναι μόνο αυτά, υπάρχουν και άλλα, με λίγο ψάξιμο θα τα συγκεντρώσω και εγώ κάποια στιγμή όλα. Πάμε πίσω λοιπόν εδώ που εξηγούσαμε, είδαμε εδώ πάρα πολλά λοιπόν. Πάμε να πούμε μερικά πράγματα για το handler. Ουσιαστικά ο handler είναι, όπως γράφουμε τις συναρτήσεις, πατάω τώρα το δεξί κλικ για να βγει κόκκινο, και καλό είναι οι συναρτήσεις να γραφτούν πιο πάνω, πιο ψηλά, έτσι, δηλαδή εδώ αν παρατηρήσετε τις συναρτήσεις στο handler, που τώρα θα το πούμε πως πρέπει να το συντάξουμε. Ξεκινάμε όπως αναγράφαμε μια κανονική συνάρτηση της Python με τη δεσμευμένη λέξη def, ακολουθεί το όνομα όπως το ονομάστε, ας πούμε εδώ βάζετε ένα όνομα δικό σας, κάτι σχετικό λογικά με αυτό που θα κάνει. Άρα def όνομα, αλλά πρέπει να μην ξεχάσουμε εδώ να δώσουμε εδώ μέσα τη λέξη event. Ουσιαστικά το όρισμα αυτό είναι το αντικείμενο event, το οποίο μάλιστα διαθέτει και κάποια χαρακτηριστικά που είναι πολύ σημαντικά. Αυτά μπορείτε να τα βρείτε επίσης εδώ, όπου πριν, άμα γράψετε events and bindings, λογικά είσαι αυτή την διεύθυνση εδώ, θα τα βρείτε, τα οποία είναι πολύ σημαντικά. Μετά λοιπόν όλα από αυτά εδώ τα event, πάμε εδώ, πάμε στα event attributes. Ουσιαστικά σε κάθε συμβάν αυτομάτως λοιπόν, αφού καλείται η και αντίστοιχη συνάρτηση με όρισμα ένα αντικείμενο event, αυτό διαθέτει αρκετά χαρακτηριστικά, τα οποία πολύ σημαντικά είναι τα χι ψι, όπως θα δούμε το event χι και το event ψι, που ουσιαστικά μας δείχνουν την τρέχουσα θέση του δίκτυου του ποντικιού σε pixel. Το event χι root, event ψι root, που ουσιαστικά είναι η τρέχουσα θέση του δίκτυου ποντικιού σε σχέση με την άνω αριστερή γωνία της οθόνης.
Υπάρχει το χαρακτηριστικό event num, ουσιαστικά ο αριθμός του πλήκτρου του ποντικού που πατήθηκε, αν πατήθηκε αριστερό 1, το μεσαίο 2, το δεξί 3. Υπάρχει το car που είναι πολύ σημαντικό με το event, όπως θα δούμε σε μελλοντικά μαθήματα. Με το event car θα μπορούμε να δούμε ποιο πλήκτρο έχει πατήσει ο χρήστης, όπως και το key sim, το οποίο αναφέρεται στα σύμβολα των πλήκτρων που πατήθηκαν. Δηλαδή με το car βλέπουμε τους χαρακτήρες, αν έχει πατήσει κάποιο ουσιαστικά γράμμα ή αριθμό. Δεν βλέπουμε τα control, shift και όλα αυτά, αλλά με το key sim, θα τρέξω και ένα παράδειγμα συνέχεια, θα το δούμε. Μπορούμε να βλέπουμε και το σύμβολο του πλήκτρου πατήθηκε, αν έχει πατήσει κάποιο alt, κάποιο escape, κάποιο από τα F1, F2. Πολύ σημαντικό λοιπόν, ότι να πούμε ότι το event εδώ έχει πολλά χαρακτηριστικά τα οποία θα μας βοηθήσουν σε πάρα πολλά πράγματα, έτσι. Δηλαδή θα δείτε κάποια στιγμή όλα αυτά που έλεγα πριν, θα λέμε event dot τελεία χ και θα ή event dot ψ, έτσι, και θα μπορούμε ουσιαστικά να ξέρουμε και την τρέχουσα θέση του δείκτη του ποντικού μας. Αυτά λοιπόν για την μέθοδο bind, η οποία είναι πανίσχυρη όπως θα δείτε τώρα με τα παραδείγματα. Σας είπα ότι και έχω φτιάξει άλλη μία εδώ με το V2 Motion, το οποίο ουσιαστικά είναι, αν ο χρήστης τώρα εδώ στο συγκεκριμένο πρόγραμμα, δεν μπορείτε να δείτε τα δάχτυλά μου, αλλά θα πατήσω παρατεταμένα, πατημένα προς τα κάτω πολλή ώρα τη ροδέλα και θα τα σβήσει όλα. Λοιπόν, το πατάω. Α, πολύ ωραία, για κάποιο λόγο δεν το έκανε. Α, τώρα το πάτησα. Τα έσβησε όλα. Να κάνω ένα παράδειγμα. Πατάω. Σβήνει. Δεξί κλικ. Αργεί η αλήθεια να πιάσει. Αυτό το πρόγραμμα έχει πολύ πλάκα. Είναι σαν να ζωγραφίζεται με ένα πινέλο. Ωραία. Λοιπόν, πάμε να δούμε πάλι ορισμένα προγραμματάκια τα οποία φανερώνουν και ουσιαστικά τη δύναμη της μέθοδο bind. Ας πούμε εδώ έχουμε φτιάξει έτσι πάλι ένα απλό πρόγραμμα ζωγραφικής για παιδιά, το οποίο αν το τρέξω, καταρχήν να δούμε και άλλο ένα event. Εδώ όταν πάω να εισέλθω, να μπούμε στο line, στο κουμπί, είδατε, και όταν έφυγα έγιναν κάποιες αλλαγές. Προφανώς αυτό το έχουμε προγραμματίσει με τη μέθοδο bind. Δηλαδή το πρώτο κουμπάκι αυτό που λέει line γραμμούλα, άμα δείτε εδώ, έχει V1 bind enter, δηλαδή είπαμε enter είναι όταν πάει να εισέλθει ο δείκτης του ποντικού, αυτό εδώ το event. Πολύ απλά του είπαμε στο V1, αυτό είναι το widget που έχουμε βάλει τη μέθοδο bind, είναι ένα κουμπάκι, να το V1. Όταν λοιπόν ο χρήστης θέλει να enter, να μπει εκεί μέσα, να δείχνει ένα κείμενο, show text, αυτός είναι ο handler, ο χειριστής, και πολύ απλά λέμε στον show text τον χειριστή που είδαμε εδώ τη λέξη vent να μας αλλάξει το ίδιο χαρακτηριστικό text από το V1 και να μας πει draw a line between two clicks. Δηλαδή όταν πάμε εδώ το ποντίκι βλέπουμε και να αλλάζει αυτό και να μας λέει αυτό ακριβώς, ότι εδώ για να ζωγραφίσει μια γραμμή πρέπει να κάνεις δύο κλικ, δηλαδή ένα κάπου εδώ και ένα. Μάλιστα. Τώρα για κάποιο λόγο μάλλον δεν πάτησα το κουμπί, τώρα το πάτησα.
Δύο κλικ λοιπόν και έχουμε τη γραμμούλα μας από εδώ μέχρι εδώ, από εδώ μέχρι εδώ. Το ίδιο και το clear. Και εδώ επίσης όταν φεύγουμε ξανάρχεται στα ίσια το κουμπί. Πώς το κάναμε αυτό? Πάλι δείτε ένα bind, αλλά χρησιμοποίησαμε το γεγονός, το event leave. Έτσι, leave όταν the mouse pointer φεύγει από το widget. Αυτή λοιπόν είναι μια απλή ζωγραφική που μπορεί να φτιάχνει εδώ γραμμές. Στα άλλα κουμπάκια δεν έχω βάλει, με την ίδια λογική αν πατήσουμε μεταξύ δύο κλικ εδώ φτιάχνει κάποια ορθογώνια ή τετράγωνα. Και το val φτιάχνει κάποιους κύκλους ή ελλείψεις. Αυτό όμως που δεν φάνηκε πόσο πανίσχυρο είναι η μέθοδος bind. Δεν είναι δηλαδή μόνο εδώ το enter που κάναμε και το leave. Είναι ουσιαστικά και αυτό εδώ το button 1 που έχω γράψει εδώ my canvas bind button 1. Button 1 είπαμε όταν ο χρήστης κάνει αριστερό κλικ, έτσι. Το β1 button είναι όταν ο χρήστης κάνει αριστερό κλικ. Ουσιαστικά λοιπόν, πάμε να ξαναβρούμε το πρόγραμμα εδώ. Ουσιαστικά λοιπόν όταν ο χρήστης κάνει αριστερό κλικ από αυτό το σημείο της γραμμής μέχρι εδώ, για να μπορεί να βγει στο τέλος αυτή η γραμμή, είναι ότι χάρη στη μέθοδο bind με event το button 1, το αριστερό κλικ, ουσιαστικά εγώ μετά με το χειριστή που έχω γράψει έχω εχμαλωτήσει τις συντεταγμένες του, και γι' αυτό και μετά το πρόγραμμα ξέρει από πώς που να φτιάξει γραμμή ή ορθογώνιο ή κύκλο. Να το δούμε αυτό και σε άλλο ένα πρόγραμμα. Το ίδιο και εδώ έχουμε φτιάξει ένα Canva. Αυτό είναι επίσης ένα απλό πρόγραμμα όπου θα δούμε εδώ μέσα στην bind έχουμε button 1 και button 3. Αν το τρέξω αυτό το πρόγραμμα ουσιαστικά μου εχμαλωτίζει, έχει και φωτογραφίες, εντάξει, μου εχμαλωτίζει τις συντεταγμένες του σημείου και μάλιστα τις display τις δείχνει κιόλας πάνω στο Canva. Είδατε πριν δεν υπήρχε καν αυτό, το ξανατρέχω. Χάρη λοιπόν εδώ στην bind και button 1, όταν κάνουμε αριστερό κλικ εμφανίζονται οι συντεταγμένες εκεί που πατάμε αριστερό κλικ, αριστερό κλικ, κλικ, κλικ. Και με button 3 delete all, τα σβήνει όλα. Ωραία, με δεξί κλικ οπουδήποτε έχουμε βάλει το χειριστή delete all. Θα τα δούμε όλα αυτά σε μελλοντικά μαθήματα πως γίνονται. Βλέπουμε λοιπόν πόσο ισχυρή είναι, ξαναλέω, η bind. Εδώ κατευθείαν βλέπω τις συντεταγμένες στον Canva. Τα μπορούσα όχι μόνο στον Canva, άφησα το τελευταίο πρόγραμμα για το τέλος και σε όλο το παράθυρο να το χρησιμοποιήσουμε αυτό. Εδώ ένα προγραμματάκι το οποίο πραγματικά μας κατασκοπεύει. Τι εννοώ μας κατασκοπεύει λίγο? Κατασκοπεύει όλες τις κινήσεις μας, καταγράφει όλα τα κλικς, όλα τα κλικ και ό,τι πατήσουμε σχεδόν από το πληκτρολόγιο. Ουσιαστικά χρησιμοποιούμε τη μέθοδο bind και button 1 όποτε ο χρήστης κάνει αριστερό κλικ, αλλά και button 3 όποτε κάνει δεξί κλικ, και εδώ έχουμε χρησιμοποιήσει και το double button 1. Άμα δείτε τώρα στην κονσόλα, άμα κάνω αριστερό κλικ, με ενημερώνει κατευθείαν, γράφτηκε εδώ ότι πατήθηκε αριστερό κλικ και μάλιστα πού. Οπουδήποτε πατάω αριστερά κλικ, μου γράφει κατευθείαν πού πάτησε ο χρήστης. Βλέπω τις συντεταγμένες, ουσιαστικά εχμαλωτίζω τα αριστερά κλικ. Χάρη στο bind button 3, αν πατήσω τώρα δεξί κλικ, το βλέπετε εδώ, δεξί κλικ, πού πατήθηκε.
αιχμαλωτίζει και τα δεξιά κλικ. Επίσης είπαμε το double button 1 μας δείχνει αν ο χρήστης κάνει διπλό αριστερό κλικ. Είδατε τώρα έγραψα αριστερό διπλό κλικ πατήθηκε. Ξαναπατάω. Αριστερό διπλό κλικ πατήθηκε στο σημείο χύψη αυτό. Και μάλιστα έχω γράψει για να τα δούμε και όλα συνολικά. Show the list. Αν πατήσω εδώ θα μου δείξει μια λίστα με όλα τα αριστερά κλικ. Αν πατήσω εδώ show the list of the right clicks θα μου δείξει όλα τα δεξιά κλικ. Ενώ αν πατήσω να μου δείξει σε λίστα τα double click που έκανε, που ήταν πιο λίγα, αυτά τα τρία. Και σας είπα μπορούμε και με το key, bind και το key, να βλέπουμε και τα γράμματα. Αν τόση ώρα, αν είχα κάποιο εδώ text ή κάποιο χώρο για να γράψω, αν έγραφα, δείτε την κονσόλα για να γράφω το όνομά μου, Gregory Bolakis. Μπλα μπλα μπλα, πάτησα και space εδώ. Εδώ το έχω πει να φαίνονται και τα control, τα shift, τα F1, F2, αυτά εδώ όλα τα περίεργα. Αν πατήσω τώρα show the list μπορώ να δω και τη λίστα. Μάλιστα να κάπου εδώ θα φανεί και το όνομά μου, Gregory Bolakis. Το οποίο λοιπόν καταφέραμε και το κάναμε με το bind key που όπως είπαμε είναι το event που ο χρήστης έχει πατήσει κάποιο πλήκτρο του πληκτρολογίου αλλά ουσιαστικά κάποιο γράμμα ή αριθμό, ενώ για να φανούν και τα άλλα ουσιαστικά μετά για να τα αναγνωρίσουμε χρειαζόμαστε αυτό, είπα το car, αν δείτε και στο πρόγραμμα αυτός εδώ, αυτό εδώ το event key έχει ένα handler print key pressed το οποίο έχω βάλει και event car για να αναγνωρίζει το γράμμα αλλά και η αριθμό αλλά και το key sim και το σύμβολο, γι' αυτό όταν έγραψα πριν, εδώ να πατήσω και ειδικά σύμβολα ξαναλέω τον κονσόλα τον χάσαμε, χαθήκαμε λίγο, ας το ξανατρέξουμε. Λοιπόν, εδώ πέρα από τα γράμματα που βλέπετε μπορώ να πατήσω το shift left, shift right, control, control αριστερό, control δεξί, super L για το σύμβολο το window, alt, αν πατήσω κάποιο από τα βελάκια μου βγάζει ακριβώς τι έχω πατήσει, F1, F2, F3, backspace, escape, τα πάντα όλα, tab, καταγράφει όλα. Αυτά λοιπόν με τη μέθοδο bind. Ξαναλέω είναι πάρα πολύ ισχυρή. Κρατήστε προς το παρόν τη σύνταξη η οποία ξαναλέω ουσιαστικά γράφουμε πρώτα το widget πάνω στο οποίο θέλουμε να προκληθεί ουσιαστικά ένα συμβάν. Μετά γράφουμε τη λέξη bind, τη μέθοδο, ειδική μέθοδο bind. Μετά ξαναλέω το πρώτο αλφαρυθμητικό είναι string, άρα πρέπει αυτό το event να μπαίνει σε μονά ή διπλά εισαγωγικά όπως θέλετε. Και μετά ακολουθεί ο χειριστής handler που όπως είδαμε πρόκειται για μια συνάρτηση αλλά με όρισμα έχει μέσα τη λέξη event. Αυτά προς το παρόν, θα ακολουθήσουν πολλά μαθήματα με τη μέθοδο αυτή εδώ bind.
Μέχρι το επόμενο tutorial να είστε όλοι καλά. Γεια σας.